Κόστησε κάτι περίοδος αυτή ή όχι τίποτα. Τι εννοείται κόστησε. Καν στοίχησε. Κύριε... Ο κύριος Παπαδόπουλος είπε 35 δις. Ο συναδελφός σας. Λοιπόν, ο Βίζερ 200. Είπε και 100. Μου λέτε 200 δις. Σας λέω και πάλι. Το κύριο την περίοδο εκείνη δεν είναι αν γίνανε από την πλευρά μας, που γίνανε εγώ σας λέω. Α. Μερικοί άτσαλοι χειρισμοί μπορεί να γίνανε. Έλλειψη εμπειρίας ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να πάμε δύο πράγματα παραπάνω, αλλά το κύριο δεν ήταν αυτό. Το κύριο ήταν η τρομακτική επίθεση που δεχθήκαμε από τον μπλοκ το εξωτερικό δανειστές, συνεπικουρούμενο από εδώ. Δεν θυμάσαι παραμονές του δημοψηφίου μας λέγανε τελειώσατε. Τελειώσατε παραμονές του δημοψηφίου και πήραμε 62%. Δεν μας λέγαν την παραμονή των εκλογών του Σεπτέμβρη ότι είχαμε μισή μονάδα κάτω και πήραμε 7,5 μονάδες πάνω. Αυτά που λέτε τα ακούω πολύ προσεκτικά, αλλά κρυθήκανε το Σεπτέμβριο του 2015. Αυτό που λέτε, συγγνώμη, για να φτάσουμε εκεί. Συγγνώμη, γιατί κάνετε το 2015 πριν. Γιατί αυτό που κάνετε, που το ακούω από πολλούς από εσάς, αυτό που λέτε ότι κρυθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015, αυτό σημαίνει. Και αφού είχαμε υπογράψει συμφωνία. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ότι και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τις οποίες κατηγορείτε έχουν κρυθεί. Άρα κολυβήθρα του συλλόγου. Έχουν κρυθεί τον Ιανουάριο του 2015, κρύθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015. Αλλά όλοι είναι καθαροί και πλημμένοι. Δεν με καταλάβατε. Απολύτως σας καταλάβατε. Εγώ δεν είπα ότι δεν κλεγήκανε. Αλλά όπως και αυτοί έχουν δυνατότητα να κρίνουν και εσείς να με κρίνετε, κρίνω και εγώ. Λέω όμως και το πραγματικό γεγονός ότι κρυθήκανε κάποια πράγματα που αναφέρετε. Εξακολουθείτε να λέτε, αυτό είναι δικαίωμά σας, δεν το κατηγορώ, ότι ναι, αλλά. Αλλά όχι δεν όμως λέω ότι... ναι, αλλά λέω ότι με αυτόν τον τρόπο το κύριο πρόβλημα είναι, και όλους τους προηγούμενους. Είναι πολύ μακρινά γεγονότα τώρα, γιατί η ζωή είναι πολύ γρήγορα, εξελίσσεται. Περάσαν ήδη 3 χρόνια από τότε. Έτσι δεν είναι. Εμείς είχαμε απειρία. Λέγαμε, εγώ το δέχομαι αυτό, το είπαμε. Και εγώ το έχω αναγνωρίσει ότι είπαμε και κάποια πράγματα που δεν πιστεύαμε. Εγώ το έχω πει, είπαμε σκάρι, ότι κάποια πράγματα που λεχθήκαν τότε, και ίσως και από τη δική μου την πλευρά, είχαν να κάνουν με το ότι εγώ δεν πίστευα ότι θα είχαμε να κάνουμε με τόσο. Σε εκείνη τη φάση, αντιευρωπαίους δανειστές. Ναι, δανειστές με τόσο αντιευρωπαϊκή στάση. Δεν το περίμενα. Κύριε, προσγειώθηκα και πήγα, υπάρχει και τώρα ξαναπήγα εκλογές.